6 λεπτά για το τέλος. Ρες. Με αντίπαλο τώρα την Καλτσίδου θα πλησιάσει. Δεν θα βρει στόχο. Rebound από την Χατζηνικολάου. Εδώ δούλεψαν καλά τα block-out. Και τώρα Λίμουρα. Καλτσίδου. Ζητάει μπάλα Ισπανού. Η Καλτσίδου θα πάρει φάουλ και βολές. Πολύ ωραία. Τώρα έχει 7 στις 12. Με την Καλτσίδου όμως μοναδική που είναι απολύτως εύστοχη ως τώρα. Έχει 2 στις 2. Αχ, τι ματιάσαμε. 2 στις 3 από την Στέλλα Καλτσίδου που έχει μία ακόμα ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά στους 4 πόντους. Και το κάνει φτάνοντας τους 7 προσωπικούς. Είναι η τρίτη σκόρερ της Εθνικής. Από 9 έχουν Δημητράκου και Σπανού. 7 η Καλτσίδου. Ιταλία με την Ρες, την οποία πηγαίνει η μπάλα σχεδόν σε κάθε επίθεση. Φάουλ από την Σπανού. Λίγο περισσότερα από 5 αγωνιστικά λεπτά. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα στον αγώνα. Η Ρες ευτυχώς για την Εθνική μας συνεχίζει και είναι άστοχη από την γραμμή. 3 στις 8 πλέον. Και 3 στις 9. Rebound από την Λίμουρα. Στη θέση της Σπανού μπήκε η Κοσμά. Σωτηρίου αφήνει στην Λίμουρα. Ζητάει μπάλα η Καλτσίδου. Αποστάρει την Μασκιάρντι. Α, δεν της έκανε το χατήρι μπάλα. Μπήκε και βγήκε από το καλάθι. Παραμένει το 42-38. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς. Ζανόνι, Μασκιάρντι και τώρα Ντότο για την Ιταλία. Η μπάλα στο λόπο στην Ρες. Αυτό ίσως να είναι και αντιαθλητικό φάουλ. Δεν βλέπω πάντως τους διαιτητές να σηκώνουν τα χέρια τους για αντιαθλητικό. Το οποίο... Μία ακόμα άστοχη βολή. 3 στις 10. 7 χαμένες βολές για την Ρες, η οποία μάλιστα είναι και η μοναδική παίχτρια της Ιταλίας, η οποία έχει σουτάρει βολές στον απόψινό αγώνα. Μέσα η δεύτερη. 42-39 σε απόσταση βολής πλέον η Ιταλία. Λίμουρα. Εκεί μας με την Κοσμά για την Σωτηρίου και το φάουλ από την Σωτάνα, η οποία δείχνει να απορεί. Σαφώς πιο εύστοχη έως τώρα από την γραμμή των βολών. Για να δούμε την Κατερίνα Σωτηρίου. Πρώτη μέσα. Από την παίχτρια του Πρωτέα Βούλας. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Μέσα και η δεύτερη. Η εθνική μας πλέον στο συν 5, 44-39. Και ακόμα 4-13 για το τέλος του μάτς. Σωτάνα, ούτε τώρα rebound από την Ρες και φάουλ της Καλτσίδου. Ρες δείχνει να βρίσκει το χέρι της. Δεύτερη συνεχόμενη, εύστοχη και βαλή. Και την προηγούμενη βολή που εκτέλεσε. 44-40 και 44-41. Τρεις συνεχόμενες εύστοχες βολές από την Κατρίν Ρες που μειώνει τη διαφορά στους 3. 4 λεπτά ακόμα. 4 δραματικά λεπτά για το φινάλε του πρώτου αγώνα της Εθνικής. Λίμουρα. Πιέζει Ντότο. Σωτηρίου. Για την Δημητράκου που επέστρεψε στο παρκέ. Καλτσίδου. Ακόμα 5 δεύτερα στην Εθνική. Η Καλτσίδου θα πάρει την προσπάθεια και θα δικαιωθεί. Παλικαρίσιο καλάθι από την Στέλλα Καλτσίδου, η οποία εξελίσσεται σε καθοριστικός παράγοντας για την Εθνική μας αυτά τα τελευταία λεπτά. 46-41, επιθετικό φάουλ. Ή όχι. Όχι, το χρεώνουν ένα αμυντικό πάνω στην Κοσμά. Πίθανε ότι η Κοσμά κινήθηκε για να πάρει θέση. Τέταρτη συνεχόμενη εύστοχη για την Ρες.
και 46-42. Η Ιταλίτα Σέντερ είναι η μόνη που σκοράρει εδώ και 4 λεπτά για την Ιταλία. Rebound από την Μασκιάρντι. Και τώρα Σοτάνα. Το drive από την Τζόρτζια Σοτάνα. Rebound από την Δημητράκου με την βοήθεια της Καλτσίδου που έδωσε ένα σκαμπίλι στην μπάλα. Μετά το άστοχο σούτ της Σοτάνα. Δημητράκου. Συγγνώμη, η Καλτσίδου. Και τώρα Λίμουρα. Το σκρίν από την Σωτηρίου. Για τρεις από πολύ μακριά. Airball. Τέλος και ο χρόνος της επίδεσης εθνικής. Δεν πρόλαβε η Σωτηρίου η Ισπανού. Ιταλία στην επίθεση. Ακόμα 3 λεπτά για το φινάλε. Μασκιάρντι. Ζανόνι. Ρες. Ξανά Μασκιάρντι. Για τρεις από την Ιταλίδα. Forward rebound. Από την Ρες που ανανεώνει. Μία ακόμα επίθεση για την Ιταλία. Μασκιάρντι. Πέρασε ξανά στο παιχνίδι η Ισπανού για την άμυνα πάνω στην ΡΕΣ. Η Ισπανού που θυμίζω ότι έχει 4 φάουλ. Το κλέψιμο από πλευράς ελληνικής ομάδας. Από την Λίμουρα. Σωτηρίου στο drive θα πάρει το φάουλ και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο παιχνίδι. Εδώ η Σωτηρίου. Που στο πρώτο ημίχρονο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, θυμίζω, στην άμυνα. Στο δεύτερο ανέλαβε δράση επιθετικά. Σωτηρίου, η οποία στα φιλικά προετοιμασίας είχε μόλις 4,4 πόντους μέσο όρο. Απόψε έχει τριπλασιάσει ήδη την επίδοσή της, αν βάλει και την δεύτερη βολή. Όπερ και γένετο, 48-42. Προβάδισμα 6 πόντων για την εθνική μας, ενώ απομένουν 2-20 για το φινάλε. Ιταλία στην επίθεση. Την Μασκιάρντι, σούτ 3 πόντων από την Γκορίνη. Καθάρισε τη φάση και το rebound τη Δημητράκου. Πλέον ο χρόνος κυλάει υπέρ της εθνικής μας. Που μπορεί να παίζει και με το χρονόμετρο. Δεν υπάρχει λόγος για βιαστικές επιθέσεις. Όμως αυτή ήταν πολύ καλά οργανωμένη με την Ισπανού. Να δίνει έτοιμο καλάδι στην Λολίδα Λίμωρα σε αυτή τη συνεργασία high-low. Και 50-42. Στο σύν 8 εθνική μας που βγάζει και την άμυνα. Με την Ισπανού και τώρα Καλτσίδου. Νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να χάσουμε αυτόν τον αγώνα. Με 1-40, 100 δεύτερα για το φινάλε και στο σύν 8. Δημητράκου, Σωτηρίου κάνει βήματα, βεβαίως. Μάλλον ξαφνιάστηκε από μια πολύ καλή διαφορά έως τώρα. Ιταλία με την Σοτάνα. Υπάρχει φάουλ της Λίμουρα πάνω στην Ρες μετά το χαμένο rebound. Που θα πάει ξανά και ξανά στην γραμμή των ελευθερών βολών. Νομίζω έχει εκτελέσει και τις 15 πλέον 16 βολές της Ιταλίας στον αγώνα. Μειώνει σε 50-43. Και 50-44 από την πρώτη σκόρα της Ιταλίας στον αγώνα με 12 πόντους, 10 έχει τότο. Δημητράκου για την Σωτηρίου που προστατεύει την μπάλα και αφήνει στη Λίμουρα. Πίεση τώρα από πλευράς Ιταλίας πολύ πιο ψηλά. Δημητράκου, ακόμα 8 δεύτερα στην εθνική μας. Λίμουρα για την Σπανού, πατάει δυνατά. Παρ' όλα αυτά δεν θα βρει στόχο η Άρτεμις Σπανού. Ιταλίας ελεύθερο σούτ από την Ντότο, ούτε τώρα. Rebound της Σωτηρίου. Η Ιταλία, η οποία τα έχει σπάσει στα σούτ 3 πόντων, έχει πλέον 3-20. Ξανά εδώ η παίχτρια του Πρωτεαβούλας. Στα 31 της χρόνια η Καταρίνα. Φώτη στο σίδερο. Παραμένει το συν 6 για την εθνική μας. Καλό είναι να μπει η δεύτερη, ώστε η Ιταλία να χρειάζεται 3 κατοχές περισσότερες για να προσπεράσει. Και όντως τη διαφορά πηγαίνει στους 7. Αλλαγές και από τους δύο προπονητές. Βγάζουν παίχτες η μεν για την άμυνα, η άλλη για την επίθεση. Η εθνική μας δηλαδή για την άμυνα, η Ιταλία για την επίθεση. Η Λίμουρα στον πάγκο. Με την
την αποθέωση από τις συμπαίχτριές της. Η Ιταλία με την Σοτάνα, η οποία ξεκινάει το drive, την κλείνει πολύ καλά η Ισπανού. Παρ' όλα αυτά, η Σοτάνα θα βρει στόχο και μειώνει σε 51-46. Διαφορά στους 5 και ενώ απομένουν 47 δευτερόλεπτα. Κολάου για την Καλτσίδου. Είναι και η Λίμουρα στο παρκέ. Περισσότερες ευκαιρίες στον χειρισμό. Πάσα για την Ισπανού, η οποία ολιγόρησε. Έχασε τελικά το lay-up και έχουμε σφύριγμα υπέρ της εθνικής μας, καθώς η Ιταλία πήρε με το αμυντικό rebound, όμως η Σοτάνα βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός γηπέδου. Πάτησε ένα ευπρόσδεκτο δώρο για την εθνική μας. Οι Ιταλίδες δεν σταματάνε τον χρόνο με κάποιο φάουλ. Λίμουρα, ακόμα 16 δεύτερα. Το drive από την Λολίτα Λίμουρα, ανάποδο lay-up, rebound για την Ιταλία. Και τώρα Σοτάνα, 16 δεύτερα για το φινάλε. Jump shoot από την Ιταλίδα, rebound από την Σπανού. 51-46, η νίκη έχει κλειδώσει για την εθνική μας ομάδα, που νομίζω θα κυνηγήσει και την διαφορά εδώ με τη Χατζη Νικολάου, παρά λίγο τον goal foul. Την Ιταλία, την οποία την είχαμε νικήσει και στο Ευρωμπάσκετ του 2009, ενώ η Χατζη Νικολάου άστοχη στην πρώτη βολή, παραμένει το 51-46. Δικαίωμα για δεύτερη βολή στην Έλληνα Γκάρ. Εξοχή η δεύτερη, rebound όμως της Σπανού. Η μπάλα στα χέρια της Χατζη Νικολάου, η οποία δεν θα βρει στόχο. Μικρό το κακό όμως. Η εθνική μας κερδίζει με 51-46. Κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Εδώ οι παίχτηρες του Τζόρτζ Δικαιολάκου δικαίως πανηγυρίζουν για αυτή τους την πολύ σημαντική νίκη. Καθώς παραλαμβάνω ότι έγινε κόντρα σε μια ομάδα σαν την Ιταλία, που είναι από τις συνδιεκδικήτριες.